Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσα Κοσμοϊδού και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Θα συνδεθούμε απευθείας με τον συνάδελφο Αντώνη Παραρά, ο οποίος θα μας δώσει τη σημερινή εικόνα των κρουσμάτων. Καλησπέρα Αντώνη. Καλό βράδυ σε όλους. Αντώνη, τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα θα λέγαμε, ωστόσο παρατηρείται μια σχετική μείωση. Τι ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ? Λοιπόν, κοίταξε, θα τα δούμε λίγο αναλυτικά αυτά για την ανακοίνωση που έχει κάνει και ο ΕΟΔΗ. Να πούμε ότι βρισκόμαστε χρήσα σε μία από τις κρίσιμες στιγμές, με την έννοια ότι σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις για αυτό που λέμε πολλές φορές χαλάρωση κάποιων μέτρων. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε σε μία φάση πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερη και για τη Δυτική Μακεδονία, όπου δεν έχει μειωθεί, δεν έχει έρθει και στην περιοχή τη δική μας υπολοιπόθητη έτσι αισθητή μείωση. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο προβληματίζει ή και απασχολεί αν θέλεις. Σε πανελλαδικό επίπεδο το σύνολο είναι στα 2.691, δηλαδή αυτά είναι τα κρούσματα τα οποία ανακοινώθηκαν για τις τελευταίες 24 ώρες. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι τα τεστ που γίνονται είναι πάρα πολλά, είναι μεγάλα τα νούμερα. Άρα λοιπόν αυτό παίζει, έχει μία έτσι, σημασία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Δυτική Μακεδονία, αν θέλεις, στα Γρεβενά είχαμε ένα κρούσμα, στην Καστοριά είχαμε 9 κρούσματα, δηλαδή με βάση τον ΕΟΔΗ για τις τελευταίες αυτές 24 ώρες, η Κοζάνη με 43 και η Φλόρινα με 14 κρούσματα. Μάλιστα. Θα λέγαμε, Αντώνη, ότι και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τα κρούσματα είναι σε υψηλά επίπεδα. Ναι. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Δήμος Καστοριάς παραμένει στο βαθύ κόκκινο, ενώ ο Δήμος Άργους Ορεστικού έπεσε, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την λέξη, στο κόκκινο. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση αισθητή των κρούσματων όσον αφορά τον Δήμο Άργους Ορεστικού. Τον Εστόριο δεν έχει καθόλου. Έτσι, το Άργος Οριστικό μείωσε τις τελευταίες μέρες κατά 77%. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ιδιαίτερο και ένα μεγάλο, καλό, αν θέλεις έτσι, ποσοστό. Τέτοια τάση, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς, βλέπουμε ότι θα έχουμε και στην Καστοριά σιγά-σιγά και η Κοζάνη φυσικά μειώνει, όμως δεν είναι αυτός ο πιο γρήγορος ίσως ρυθμός που θα θέλαμε. Ας μην γελιόμαστε όμως, Χρύσα, είμαστε σε μια φάση που βλέπετε ή θυμόμαστε όλοι πώς έκλεισαν, πώς κλείσαμε πριν από 4, πριν από 6 μήνες και πώς ανοίγουμε σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πραγματικά έτσι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις για το πώς κλείσαμε και με τι αριθμούς κλείσαμε και με το πώς ανοίγουμε. Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα, είναι τεράστια θα έλεγα τα νούμερα, σε σχέση με το τότε. Πέρσι τέτοιο καιρό, Αντώνη, ακούγαμε ότι είχαμε 500 κρούσματα ημερησίως και με συγχωρείτε για την έκφραση, έτρεμε το φιλοκάρδημα, τα θεωρούσαμε πάρα πολλά. Σήμερα έχουμε εξαπλάσια κρούσματα, ωστόσο είδαμε πριν από λίγη ώρα μέσα από το Υπουργείο Υγείας πολλές ανακοινώσεις από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά, σχετικά με την χαλάρωση των μέτρων. Μπορούμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας τι ακολουθεί από αύριο? Να πούμε λίγο γι' αυτά. Να σου πω όμως ότι και η κυρία Παπαευαγγέλου στην ενημέρωση που έγινε πριν από λίγο και θα δούμε και αναλυτικά αύριο και στο δελτίο μας τα, έτσι όπως συνηθίζουμε να τα παρουσιάζουμε έτσι πολύ αναλυτικά για να γίνονται κατανοητά. Το επιδημιολογικό φορτίο Χρύσα ανακοίνωσε η ίδια ότι εμφανίζει πτωτική πορεία. Είπε ότι ο συνολικός αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια είναι κάτω από 20.000, παραμένει υψηλός, έτσι, ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας, αλλά φαίνεται ότι όλο αυτό μάλλον παίρνει αυτή την πορεία που αναμέναμε και έχει αργήσει βέβαια και πάρα πολύ. Να σου πω με βάση κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν τελικά στις 17 του μηνός. Δεν θα ανοίξουν δηλαδή νωρίτερα. Έτσι, αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα που ανακοίνωσε ή και τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Χαρδαλιάς, να θυμίσω βέβαια ότι από Δευτέρα, και το ξέρουν οι πιο πολλοί, ανοίγουν όλες οι σχολικές μονάδες. Έτσι, έχουμε τα δημοτικά, έχουμε τα γυμνάσια, έχουμε τα λύκεια, με self-test για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Από αύριο Σάββατο ανοίγουν ξανά οι οργανωμένες παραλίες.
Τώρα αυτό στη Δυτική Μακεδονία και με τη θερμοκρασία που έχουμε ήδη έξω εμείς, έτσι είναι λίγο περίεργο, αλλά... Ναι, Αντώνη, ναι, μας φαίνεται Ελλάδα, μακρινό, ναι. Έτσι, η υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει, άρα τους αφορά ότι από αύριο 8 του μηνός ανοίγουν ξανά οργανωμένες παραλίες. Από αύριο μειώνεται το ποσοστό εμβαδού αναπελάτη που αντιστοιχεί στα καταστήματα άνω των 500 τετραγωνικών σε 50 τετραγωνικά ανά άτομο, είναι μεγάλη διαφορά. Τη Δευτέρα επαναλειτουργούν, όπως είπαμε, τα σχολεία, τα γυμνάσια με βεβαίωση αρνητικού self-test για μαθητές, καθηγητές αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό, τα οποία θα κάνουν κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Από τις 10 του μηνός επαναλειτουργούν τα διαζώσεις τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών, αυτά δηλαδή που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, δηλαδή είναι οι πανελλήνιες αλλά και οι εξετάσεις τίτλων για την επάρκεια των ξένων γλωσσών. 10 του μηνός ανοίγουν τα διοικητικά δικαστήρια και υπάρχει και μια επανεκκίνηση σε ορισμένες όμως διαδικασίες σε ποινικά και πολιτικά δικαστήρια. Από τις 17 του μηνός έχουμε την επανεκκίνηση πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ θα επιτρέπεται οι διαζώσεις επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας από την ημερομηνία που σας είπα. Τα μουσεία ανοίγουν 14 Μαΐου βάσει του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλου. Θερινά σινεμά για την υπόλοιπη Ελλάδα και κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους 21 Μαΐου με το 75% για την πληρότητα. Τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους ξεκινούν 28 Μαΐου μόνο με καθήμενους και πληρότητα στο 50%. Τα οδεία θα επαναλειτουργούν με αναλογία ένας προς ένα από 17 του μηνός, ενώ η παιδική και βρεφονηπιακή 17 Μαΐου. Μάλιστα, Αντώνη... Να πούμε κάτι σημαντικό, ότι έχουν πάρθει αποφάσεις για αθλητισμό και εστίαση. Αυτά βέβαια θα ανακοινωθούν έτσι πολύ πιο αναλυτικά υπό κύριος Χαρδαλιάς από τα αρμόδια Υπουργεία. Γνωρίζουμε όμως σε αυτή τη φάση, Χρύσα, ότι ανοίγει και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Έτσι, στις επόμενες τουλάχιστον 2 εβδομάδες θα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες για όλα τα παιδιά, τα οποία βέβαια να πούμε ότι θα έρθουν να μπουν στην άθληση που τους έχει λείψει, εφόσον υπάρχουν ήδη και τα self-test που θα κάνουν τα παιδιά για το σχολείο. Άρα θα είναι πολύ ελεγχόμενο, θέλω να πω, όλο αυτό. Μάλιστα, Αντώνη, οπότε βλέπουμε μέρα με τη μέρα ξεκινούν και πάλι διάφορες δραστηριότητες. Διάφορες συνδυάζονται και με τον τουρισμό. Ας πούμε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι τα μουσεία ανοίγουν στις 14 Μαΐου προφανώς και συνδυάζεται με την επανεκκίνηση του τουρισμού. Τώρα, όσον αφορά το ότι θα καθυστερήσουν κατά μία εβδομάδα να ανοίξουν οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, αυτό οφείλεται στο γεγονός για να μην ανοίξουν μαζικά όλες οι σχολικές μονάδες και επειδή σε αυτές τις ηλικίες δεν χρησιμοποιείται μάσκα. Βλέπω τώρα ότι ήδη εδώ μας στέλνουν και κάποια μηνύματα για το αν μπορούμε να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει και η επανεκκίνηση του αθλητισμού. Έχω ανακοίνωση από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, μετά και από τη συνεδρίαση που έχουν κάνει. Το πρόγραμμα δηλαδή το έχουμε μπροστά μας. Έτσι, να πω αν θέλουν οι φίλοι μας έτσι μερικά πράγματα. 15 ξεκινούν οι προπονήσεις σε όσες κατηγορίες και αθλήματα ομαδικά ή ατομικά έχουν διοργανώσει από το Μάιο έως και το Σεπτέμβριο. Από 15 να κάνουν χρήση κολυμβητηρίων. Εμείς δεν είχαμε εδώ. Ξέρεις, είχε ανοίξει παλιά μια κουβέντα για κολυμβητήριο, αλλά κολυμβητήρια ενδεχομένως υπάρχουν σε άλλες περιοχές, σε άλλες πόλεις και βέβαια στην Δυτική Μακεδονία. Ναι. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού χωρητικότητας, παράδειγμα για τα κολυμβητήρια. Για τα προγράμματα για αγώνες και αθλήματα που ανήκουν στο χαμηλό και χαμηλομεσαίο, αν θέλετε, επίπεδο επικινδυνότητας, από τις 17 Πέμπτου, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, ξεκινούν οι αθλητικές ακαδημίες με ατομικές προπονήσεις σε μικρά σταθερά γκρουπ, αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν, 10 ατόμων για 3 εβδομάδες. Από 1η-6η του 2021 μπορούν να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας. Έχουμε δηλαδή τέτοιες αναφορές για πάρα πολλά πράγματα. Θα εξειδικευτούν αυτά στις επόμενες, έτσι, αν θέλεις, ώρες, οπότε
θα, μέρες, μια-δυο μέρες θα μας πάρει όλο αυτό για να πάρουμε και τις αποφάσεις για το πώς όλο αυτό ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως, Αντώνη, σαν να ξαναρχίζουμε από την αρχή, διότι μπορεί να βλέπουμε το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, αλλά όλα είναι διαφορετικά, δεν έχουν καμία σχέση με το πώς λειτουργούσαμε το 2019. Το SMS είναι ακόμα στην καθημερινότητά μας, η μάσκα είναι ακόμα στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, οι εμβολιασμοί προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και μάλιστα ηλικιακές ομάδες 30 με 39 σπέβδουν να εμβολιαστούν προκειμένου να ξεπεράσουμε μία ώρα αρχίτερα την πανδημία του κορονοϊού. Εικόνα σχετικά με τους εμβολιασμούς σε πανελλαδικό και σε τοπικό επίπεδο έχουμε? Κοίταξε, σε ό,τι έχει να κάνει παράδειγμα τώρα με τους εμβολιασμούς, σε περίπου 10 λεπτά από τώρα θα έχουμε από την κυβέρνηση και τα καινούργια στοιχεία, δηλαδή για τον συνολικό αριθμό. Να σου πω ότι μέχρι και αυτά που είχαμε ως δεδομένα χθες, λέω και πάλι σε λίγη ώρα θα έχουμε την επίσημη νέα ανακοίνωση, έχουμε φτάσει περίπου 3,5 εκατομμύρια συνολικά, έτσι, για τους εμβολιασμούς. Πάνω από 1 εκατομμύριο είναι οι πολίτες που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Είναι ένα 100, ένα 200 θα φτάσουμε σήμερα. Πρέπει να υπολογίσουμε, Χρύσα, ότι κάθε μέρα έχουμε και ένα καινούριο ρεκόρ στους ημερήσιους εμβολιασμούς. Δηλαδή, χθες, 6 του μηνός, είχαμε 114.680. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο σε σχέση με αυτά που υπήρχαν, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ανακοίνωση και του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών στελεχών, τα οποία αναφέρουν ότι μέχρι τέλος αυτού του μήνα, δηλαδή για τις υπόλοιπες 22-23 μέρες, θα έχουμε ξεπεράσει ενδεχομένως τον αριθμό των 5 εκατομμυρίων εμβολιασμών πολιτών στην χώρα μας. Δεν θα είναι 5 εκατομμύρια και με τις δύο δόσεις, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, φανταστείτε ότι εάν φτάσουμε 5 εκατομμύρια σε 20 μέρες από τώρα, είμαστε στο 3,5 τώρα, ο Ιούνιος θα είναι ένας μήνας που θα μας δώσει επίσης πολλούς εμβολιασμούς και μάλλον μπαίνουμε σε αυτό που υπολογίζαμε και θέλαμε όλοι, ίσως από το Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Μάλιστα, Αντώνη, ακόμα όμως είναι πολύ νωρίς, δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα μεγάλη μερίδα πολιτών. Τα κρούσματα σήμερα ήταν περισσότερα από 2.500. Παρόλο που έχουν ανοίξει πολλές δραστηριότητες και θα ανοίγουν και τις επόμενες ημέρες, οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Πρέπει να προσέχουμε να τηρούμε τα μέτρα ατομικής ασφάλειας και προστασίας. Mm-hmm. Βεβαίως είναι εδώ και πρόσεξε, και με τον εμβολιασμό του Μαΐου και του Ιουνίου δεν νομίζω, και καθώς θα περνάει και το καλοκαίρι, ότι θα μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να πει ότι εντάξει, τώρα πια ίσως να είμαστε πιο χαλαροί. Τα μέτρα ατομικής προστασίας ή την μάσκα δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα τα αλλάξουμε αυτά μέσα στο επόμενο διάστημα. Για το 2021 θεωρώ δεδομένο ότι με όλα αυτά θα ζούμε πολύ έντονα. Πριν από λίγη ώρα υπήρξε ένα τηλεγράφημα, έλαβα στα χέρια μου, και δεν είναι ευχάριστο νέο, λάβαμε στα χέρια μας την πράσινη ταξιδιωτική λίστα για την Ελλάδα που έχει εκδώσει η Βρετανία. Είναι μια λίστα, γιατί τώρα η Ελλάδα, όπως ξέρουμε όλοι, έχουμε ακούσει και τον Πρωθυπουργό και εννοείται ότι όλοι υπολογίζουμε πλέον και στα έσοδα του τουρισμού. Εξέδωσε λοιπόν η Βρετανία την πράσινη ταξιδιωτική λίστα, όπου η Ελλάδα είναι εκτός. Αυτό λοιπόν είναι ένα βαρύ χτύπημα. Είναι μια λίστα των χωρών από τις οποίες οι Βρετανοί πολίτες δεν θα χρειάζεται να τεθούν σε καραντίνα κατά την επιστροφή τους από αυτές. Η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι μέσα, είναι άσχημα τα νέα για τον τουρισμό, γιατί λίγες μέρες πριν από το άνοιγμα, που είναι 15 του μηνός, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ισπανία δεν βρίσκονται προσωρινά όμως στην πράσινη αυτή ταξιδιωτική λίστα της Βρετανίας. Είναι λοιπόν, όπως σας είπα, η λίστα των χωρών όπου οι Βρετανοί πολίτες δεν θα χρειάζεται να τεθούν σε καραντίνα. Να πω όμως ότι μέσα σε αυτή την κακή για την Ελλάδα είδηση υπάρχει κάτι θετικό, ότι σε αυτή την πράσινη ταξιδιωτική λίστα θα υπάρχει μία ανανέωση τέλος του μήνα. Δηλαδή, δεν είναι μία λίστα που βγαίνει από τώρα και ισχύει για όλο το καλοκαίρι, ισχύει μόνο για 20 μέρες. Άρα θα δοθεί καινούργια ευκαιρία
να το επανεξετάσει δηλαδή και η Βρετανία. Σε συνάρτηση φαντάζομαι με τον αριθμό των κρουσμάτων που θα δώσει η Ελλάδα, η χώρα μας, τις επόμενες 20 μέρες, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο προχωρά η εμβολιαστική κάλυψη. Αντώνη, αυτά φαντάζομαι είναι δύο βασικά κομμάτια προκειμένου να δημιουργηθεί η λίστα. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό αυτή η λίστα εννοείται θα ανανεώνεται και δεν θα επικαιροποιείται μάλλον. Εντάξει, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν. Στα 10 εκατομμύρια περίπου πληθυσμού της χώρας, όταν φτάνεις στα 5-6 εκατομμύρια με εμβολιασμού, τα πράγματα βεβαίως από εκεί και μετά είναι διαφορετικά. Σίγουρα η εικόνα της Ελλάδας θα είναι διαφορετική. Δεν θέλω, έτσι, και ίσως να σταθούμε ελάχιστα σε αυτό, δεν θέλω να υπολογίζω σε κάτι πιο δραματικό με βάση το Πάσχα, γιατί σήμερα και από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και από αυτά που άκουγα και ακούγαμε όλοι στην απογευματινή ενημέρωση, αφήθηκε όχι μία αιχμή, το είπανε όμως ότι δεν μπορούμε ακόμη να δούμε τις όποιες συνέπειες από το Πάσχα. Ναι. Αυτές θα φανούν τέλος του μήνα. Στις επόμενες 15 ημέρες θα φανεί αν ξεφύγαμε σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα τόσο της εορτής του Πάσχα όσο και της Πρωτομαγιάς. Αντώνη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το τετραήμερο πενθήμερο ήταν και η Πρωτομαγιά μέσα, που είδαμε κόσμο έξω στους δρόμους να μαζεύονται με παρέες. Ήταν μια εορταστική ημέρα, θα λέγαμε. Αντώνη, γενικότερα λίγο να κλείσουμε και σιγά για την συζήτησή μας. Η εικόνα που έχουμε από τα καταστήματα εστίασης ποια είναι? Νομίζω ότι κινήθηκε καλά το πενθήμερο αυτό, Δευτέρα με Παρασκευή σήμερα. Είδαμε επιτέλους κόσμο στους δρόμους. Γενικότερα η κατάσταση είναι καλή. Κοίταξε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι καλή. Μόλις τώρα έχω πάρει και τα στοιχεία του εμβολιασμού, αν θέλεις. Πολύ ωραία, βεβαίως, να τα μεταφέρεις. Μόλις τώρα τα έλαβα, γι' αυτό σας είχα πει ότι από λεπτό σε λεπτό περιμένω το τηλεγράφημα. Λοιπόν, είμαστε στα 3.535.212. Είμαστε πάνω από 3,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς, λοιπόν, στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σήμερα είχαμε 111.000. Λοιπόν, 2.391 πολίτες είναι με την πρώτη δόση. Φτάνουμε στο 1.143.686 είναι οι εμβολιασμοί με δύο δόσεις. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που έχουμε για όλη την χώρα. Θέλει να σου πω τα στοιχεία για τις τέσσερις ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας? Φυσικά, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, Αντώνη, αυτό. Πολύ ωραία. Η Κοζάνη έχει σύνολο 46.281 εμβολιασμούς. Θα σας πω απευθείας τις δύο δόσεις, γιατί νομίζω είναι πιο ενδεικτικό. Uh-huh. 15.204 στην Κοζάνη είναι αυτοί που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Πάμε να δούμε τώρα την Καστοριά. Συνολικά είναι 21.453 οι πολίτες. Με τις δύο δόσεις είναι οι 7.460. Uh-huh. Η Φλόρινα έχει σύνολο 19.569. Είναι που έχουν εμβολιαστεί και με την δεύτερη δόση, δηλαδή και τις δύο δόσεις, 7.032. Για την Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών, να το δω αμέσως, 12.626 σύνολο και 4.561 είναι με τις δύο δόσεις. Αυτή είναι η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία και σε όλη βέβαια την χώρα. Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η εμβολιαστική κάλυψη και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και Αντώνη, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε και εμείς, όπως είχε τονίσει και τις προηγούμενες ημέρες η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, ότι είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να κάνουν και τη δεύτερη δόση του εμβολίου τους, να μην την παραμαλούν και να σπεύσουν στα εμβολιαστικά κέντρα προκειμένου να την πραγματοποιήσουν. Η μία δόση του εμβολίου δεν αρκεί. Πρέπει να πραγματοποιηθούν και οι δύο. Ναι, ναι, βέβαια. Εννοείται αυτό ότι είναι πραγματικά απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι έκανε τη μία και τελειώνει. Δεν τελειώνει. Η μία γίνεται μόνο με μία εταιρεία που έχει ανακοινώσει ότι χρειάζεται μόνο η μία δόση. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το προηγούμενο ερώτημα που έθεσες για την κίνηση, υπάρχει κίνηση. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει προβληματισμός και για την εκκίνηση στην εστίαση, αλλά εγώ θα έλεγα και για κάθε δραστηριότητα, για κάθε τομέα που ήταν κλειστός, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός με τα χρήματα. Να φανταστείς, Χρύσα, ότι ακόμη και την ώρα αυτή που μιλάμε έχουμε φτάσει 7 Μαΐου και δεν έχουν δοθεί τα χρήματα στο περιφερειακό πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων, αυτό το πολύ συζητημένο,
τι να πω, όχι πολύ διαφημισμένο, αλλά τέλος πάντων τόσο αμφιλεγόμενο πρόγραμμα. Από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο έκλεισαν οι επιχειρηματίες και όσοι είχαν τη συμμετοχή τον φάκελο. Έχουμε φτάσει στα μέσα του Μάη, πέμπτος μήνας, και τα χρήματα ακόμη δεν τα έχουν πάρει οι επιχειρήσεις. Είναι κάτι θλιβερό, θα έλεγα, κάτι τρομακτικό, και καταλαβαίνουν όλοι πόση ανάγκη έχουν οι πάντες τα χρήματα τώρα που γίνεται το ξεκίνημα και δεν τα έχουν. Άρα λοιπόν ο καθένας ας βγάλει τις συμπεράσματά του ό,τι έχει να κάνει με τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία. Αντώνη, με συγχωρείς για την διακοπή που κάνω. Αυτά τα χρήματα είχαν σκοπό να δοθούν στους επιχειρηματίες, προκειμένου οι ίδιοι επιχειρηματίες να τα ρίξουν στις επιχειρήσεις τους για αυτό το άνοιγμα. Δεν θα ήταν, θα αφορούσε δηλαδή καθαρά και μόνο αυτό το σκοπό. Θα ήταν μια επένδυση, ανανέωση της επιχείρησής τους. Και ήθελα να σε ρωτήσω, έχουμε κάποια ενημέρωση για ποιο λόγο έχουν αργήσει να μπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, γιατί... Είναι τα διαδικαστικά τους θέματα, σχεδόν όλοι θα έλεγα, είναι έτοιμοι και έχουν κάνει τις αιτήσεις. Υπόψη είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι με ενστάσεις που και αυτοί αναμένουν και αυτοί περιμένουν. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα, ειδικότερα αυτοί που έχουν εγκριθεί και ειδικότερα και μας ακούνε πολύ, φαντάζομαι, από όλη τη Δυτική Μακεδονία, αυτοί που έχουν εγκριθεί γνωρίζουν ότι λαμβάνοντας τα χρήματα έχουν και κάποιες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις χρονικές μέσα στο έτος. Δηλαδή τα χρήματα αυτά δεν θα μείνουν σε ένα λογαριασμό, πρέπει να γίνουν τιμολόγια, να κινηθεί η αγορά, να δοθούν, να γίνουν πράξεις, συναλλαγές, και αυτά πρέπει να δηλωθούν. Όταν τους θα δώσεις τα χρήματα αυτά Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, πότε να προλάβουν μέσα στο έτος να τα ξοδέψουν οι άνθρωποι? Τώρα τα έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Αυτά θα έπρεπε, να μην πω το νέο έτος, θα έπρεπε στον δεύτερο, τρίτο μήνα να έχουν δοθεί να τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι όμως κάποιες διαδικασίες πραγματικά που προβληματίζουν και εξοργίζουν, και δεχόμαστε και εμείς βέβαια δεκάδες τηλεφωνήματα. Από εκεί και πέρα, επισήμως κάποια στιγμή η περιφέρεια ας μας το εξηγήσει όλο αυτό. Έτσι, και ας το εξηγήσει κυρίως στους ανθρώπους που τα περίμεναν και τα περιμένουν. Μην με ρωτήσεις για το άλλο πρόγραμμα των 5 εκατομμυρίων, το πιο μικρό δηλαδή. Που αφορούσε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ναι. Όχι, θα σε ρωτήσω, Αντώνη, εφόσον μου έδωσες την πάσα, θα σε ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν 5 εκατομμύρια, αφορούσε ακόμα πιο μικρές επιχειρήσεις. Τα κριτήρια ήταν, θα λέγαμε, λίγο πιο ελαστικά. Οπότε, τι έχουμε σε αυτό? Ας βγει η περιφέρεια να μας πει αν τα χρήματα θα δοθούν πριν τον Οκτώβριο ή μετά τον Οκτώβριο. Δεν λέω κάτι άλλο. Ο Οκτώβριος είναι σε μισό χρόνο από τώρα. Εντάξει, μετά το πανηγύρι του Άργους. Μάλιστα. Ή λίγο πριν. Ή λίγο πριν, δεν ξέρω. Τουλάχιστον θα είναι το 2021. Τώρα παρασύρθηκα, αν θα γίνει έτσι, γιατί λέμε για πανηγύρια και αυτά και δεν ξέρουμε αν θα γίνουν αυτά. Ναι, λοιπόν, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε. Ναι. Το λέω αυτό, Χρήστα, με την έννοια ότι όταν δεν έχουν δοθεί τα χρήματα για ένα πρόγραμμα που έκλεισε Οκτώβριο-Νοέμβρη, έτσι, και έχουν περάσει τόσοι μήνες, και το άλλο δεν ξέρω αν τελείωσε, αν έκλεισε πριν λίγες μέρες ή αν θα κλείσει. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και τα χρήματα αυτά, τα 1.800 ας πούμε, ή τα 1.000 που δικαιούται κάποιος από το πρόγραμμα αυτό, ναι, τα έχει ανάγκη για να κάνει την όποια εκκίνηση, την όποια επανεκκίνησή του. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, γιατί τώρα ξέρεις κάτι, ανοίγοντας την κουβέντα, θα πρέπει να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο τα δύο προγράμματα αυτά. Περιμένουμε και ένα καινούριο που είχε ανακοινωθεί, ότι η περιφέρεια έχει 20 εκατομμύρια και ψάχνουμε άλλα 4 για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα καινούριο πρόγραμμα για αυτούς που μείναν απ' έξω, να πάρουν και άλλοι που δεν μπήκαν. Αυτό λοιπόν πού είναι, μιλάει κανείς? Δεν μιλάει. Όπως βλέπετε, δεν αναφέρεται κανείς σε αυτά πια. Πρέπει να το ψάξουμε το θέμα και να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας και τους ενδιαφερόμενους για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πρόγραμμα, γιατί πολλοί στήριξαν τις ελπίδες τους, μάλλον πάνω σε αυτά τα τρία τα προγράμματα. Το πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων, των 5 εκατομμυρίων και αυτό το οποίο θα έβγαινε και θα εξυπηρετούσε στην ουσία όσες επιχειρήσεις έμειναν έξω από το πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων. Τα ερωτήματα μπήκανε και οι προβληματισμοί, έτσι σήμερα. Προβληματισμοί αγανάκτησης για τους υποψήφιους δικαιούχους και για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει και ενστάσεις, περίμεναν και ένα καινούριο πρόγραμμα ή έκαναν και τα χαρτιά τους και μπορεί να έχουν πληρώσει. Λοιπόν, έτσι, ας καταλάβει κανείς σε ποια κατάσταση βρίσκονται πλέον οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες. Μάλιστα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ.
Να αλλάξουμε θέμα. Συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παραχώρησε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Γιάννης Αντωνιάδης με αφορμή της στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας το αίτημα για το άνοιγμα των συνόρων Νίκης και Κρυσταλλοπηγής για εμπειρικούς και επιχειρηματικούς λόγους, όπως επίσης και για τους εργάτες γης, ανέφερε ο βουλευτής. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, ο κ. Αντωνιάδης τόνισε ότι από το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή των αγωγών μεταφοράς του φυσικού αερίου, υπογραμμίζοντας πως στα τέλη του 2022 όλοι οι κάτοικοι της Φλόρινας θα έχουν φυσικό αέριο στα σπίτια τους. Σημειώνει την προαναγγελθή σε συνέντευξη μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λόγω των Άγιων ημερών που διανύσαμε, αποφάσισα τη συνέντευξη αυτή να τη δώσω μετά το Πάσχα και σήμερα είμαστε εδώ μαζί λοιπόν για να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για την πολύ σημαντική συνάντηση την οποία είχαμε με τον Πρωθυπουργό. Πριν πω στο περιεχόμενο της συνάντησης, να ξεκινήσω με ένα πολύ ευχάριστο νέο για τον νομό μας. Είναι κάτι το οποίο επί δεκαετίες θα έλεγα είχαμε προσπαθήσει να το επιτύχουμε και αγωνιζόμασταν γι' αυτό και δεν το καταφέραμε. Και αναφέρομαι στα ποσοστά επιχορήγησης για τις νέες επενδύσεις. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόταση την οποία είχαμε κάνει για την περιοχή στα πλαίσια της μεταλλιγνητικής και οπότε για τις μεγάλες επενδύσεις το 25% διπλασιάστηκε και έγινε 50%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις από 35% πήγαμε στο 60% και για τις μικρές επιχειρήσεις τύπου χειροκομείων ή μεταποιήσεις οτιδήποτε από 45% πάμε στο 70%. Πολύ σημαντικό για την περιοχή και για την ανάπτυξη. Θα πω μόνο, σε αυτό θα αναφερθούμε διεξοδικά σε άλλη συνέντευξη, θα πω μόνο ότι μέσα στις προθέσεις τις δικές μου πρωτίστως και της κυβέρνησης βεβαίως, είναι τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για νέες επενδύσεις, στη συντριπτική πλειοψηφία το 70-80% να πάνε σε τοπικούς επιχειρηματίες, για μικρές επενδύσεις και μεσαίες επιχειρήσεις και μεσαίες επενδύσεις και όχι σε κάποιο ξένο φαντ το οποίο θα έρθει εδώ να κάνει μια μεγάλη επένδυση και να πάρει το 60-70% της επιδότησης και ενδεχομένως μετά από 7-8-10 χρόνια να την πάρει όπως είναι την επένδυσή του και να φύγει. Το κλείνω όμως αυτό γιατί δεν είναι θέμα της παρούσης συνέντευξης. Έρχομαι στην επίσκεψη στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Ο χρόνος με τον οποίο συζητήσαμε, τον οποίο διαθέσαμε, τελικά διπλασιάστηκε από 1/4, έγινε περίπου 40-45 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός ήταν ενημερωμένος σχεδόν για όλα τα θέματα, για το κάθε θέμα το οποίο ανέφερα, ο ίδιος ζητούσε πληροφορίες για επιπλέον οτιδήποτε χρειαζόταν και σε ποια θέση βρισκόταν. Ξεκινώ λοιπόν με τα δύο τρέχοντα θέματα τα οποία αναφέραμε. Το πρώτο ήταν οι καταστροφές στις δέντροκαλλιέργειες. Για το συγκεκριμένο θέμα είπε ότι μετά τις 15 Μαΐου, όταν θα έχουμε μια πλήρη εικόνα, δεσμεύτηκε ότι θα αποζημιωθούν οι δέντροκαλλιεργητές. Θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχει ο προϋπολογισμός για να μπορέσει να βοηθήσει τους αγρότες μας. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητήσαμε ταυτοχρόνως με το πρώτο είναι το θέμα των δύο μεθοριακών σταθμών Κρυσταλλοπηγής και Νίκης, Νίκης και Κρυσταλλοπηγής. Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό να μεσολαβήσει ώστε για επαγγελματικούς λόγους, επιχειρηματικούς λόγους, δηλαδή για όσους έχουν επιχειρήσεις και διαβαίνουν τα σύνορα, να ανοίξουν άμεσα οι μεθοριακοί σταθμοί και εννοείται και για τους εποχιακούς εργάτες. Στη συνέχεια μου ζήτησε επιπλέον στοιχεία, του τα έδωσα τα στοιχεία για, για τους δύο μεθοριακούς σταθμούς. Την Τετάρτη έχω ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου και για αυτό το θέμα. Θα κάνει παρέμβαση στον Χαρδαλιά για να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε, γιατί και η επιχειρήση και η περιοχή υφίστανται μεγάλη ζημιά.
Να ανακοινώσω ότι μέσα στο καλοκαίρι ο Πρωθυπουργός θα έρθει στη Φλόρινα. Το είχαμε σχεδιάσει και άλλες φορές, δεν μπόρεσε να τελεσφορήσει. Ελπίζουμε τώρα να τελεσφορήσει και να επισκεφθεί τη Φλόρινα. Εννοείται ότι πάντα η επίσκεψη ενός Πρωθυπουργού συνδυάζεται και με θετικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα υπάρξουν. Και βέβαια, για να κλείσουμε και τον πρόλογο, να πούμε ότι όντως περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο και για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Παρόλα τα αυτά, όλο αυτό το διάστημα βρίσκομαι στην Αθήνα και εργάζομαι και εγώ και η κυβέρνηση μεθοδικά για να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον νεκρό εντός εισαγωγικών χρόνο όσο μπορούμε τον ανενεργό, για να μπορέσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να ανακοινώνουμε συνεχώς και ευχάριστες ειδήσεις για τη Φλόρινά μας. Συζητήσαμε για το θέμα το οποίο θεωρώ μείζονο σημασίας και βρίσκεται σε έναν πολύ καλό δρόμο. Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, αλλά ακόμα δεν είμαστε στη φάση ανακοίνωσης. Για τις δύο μελέτες, Μπεγορίτιδες και Χυμαδίκηδας, αξίας 6 με 8 εκατομμυρίων, για τα δύο αρδευτικά τα οποία θα αρδεύουν περίπου 70 με 80 χιλιάδες στρέμματα στο κάτω του Αμυνταίου, Δήμο Αετού, Δήμο Βεγόρας και Δήμο Αμυνταίου. Και βέβαια μιλάμε για ένα έργο για την επόμενη 30 ετία, το οποίο θα κοστίσει περίπου 60 με 80 εκατομμύρια. Συζητήσαμε το θέμα του Πανεπιστημίου, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας επαναλαμβάνω, δέσμευση του Πρωθυπουργού. Συζητήσαμε για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν ως προς τον αριθμό των φοιτητών, εάν επηρεάζονται από τον νέο νόμο, ως προς τις υποδομές και όλα τα σχετικά. Κλείνω και το θέμα αυτό λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλα τα πανεπιστήμια της χώρας μπορεί να κλείσουν. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Δημοκρίτιο της Θράκης και το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου δεν πρόκειται να κλείσουν ποτέ. Για τον οδικό άξονα τον ενημέρωσα για την πορεία της μελέτης και βέβαια ζήτησα την παρέμβασή του, γιατί μας μένει το κομμάτι Αμύντιο Λεμαΐδα και Φλόρινα Μοχώρη. Θα κάνει ειδική παρέμβαση στο Υπουργείο Υποδομών στον κύριο Καραμαλή για να ενταχθεί και αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε τώρα την ένταξη της μελέτης να ενταχθεί και αυτό στο κομμάτι Φλόρινα Μοχώρη για να είναι ενιαίος ο άξονας Φλόρινα Αμύντιο Πτολεμαΐδα. Αναφερθήκαμε στο θέμα των αποκαταστάσεων της Βέβης και της Βεγόρας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επί δεκαετίες έμενε ανενεργό. Βρήκαμε τη λύση, είμαστε πολύ κοντά στην ανακοίνωση της τελικής λύσης για το συγκεκριμένο θέμα σε συνεργασία και με τον Δήμο και με τους δύο Δήμους Φλόρινας και Αμυνταίου και με την Περιφέρεια. Για το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης, επειδή γίνεται πολύ μεγάλος λόγος, είπα ότι για αυτό το θέμα δεν πρόκειται να προβώσει συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Το θέμα είναι σε εξέλιξη. Επί τούτου δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, γιατί είμαστε στη φάση των διεργασιών και στη εβδομάδα που έρχεται θα έχουμε επιπλέον συναντήσει εγώ και με τον κύριο Κεφαλογιάννη και με τον κύριο Καραμαλή και με τον πρόεδρο του ΟΣΕ. Πιστεύω ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή και την καλύτερη λύση για την περιοχή και για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Δεν θέλω όμως να πω σε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα για τις εξέλιξεις. Συζητήσαμε και το θέμα των αποζημιώσεων των Βαλτονέρων, το γνωστό θέμα της μετεγκατάστασης γενικότερα. Έγινε η σχετική ενημέρωση. Για το θέμα των 300 εκατομμυρίων που έχει σχέση με τους φορτηγατζίδες, τα σκαπτικά μηχανήματα και όλους όσους εργάζονται, περιμένουμε τις εδαφικές μελέτες από την ΔΕΗ. Όταν θα ολοκληρωθούν, θα μπούμε στη διαδικασία της δημοπρασίας και μετά θα πιάσει δουλειά η άνεργη των ορυχείων. Και κλείνω με το τελευταίο θέμα, το οποίο για πρώτη φορά επισήμως έχω θέσει στην κυβέρνηση και ξεκίνησα από τον Πρωθυπουργό, αφού πρώτα βέβαια υπήρξε η προεργασία, γιατί δεν θέτει ποτέ κανένα θέμα απευθείας στον Πρωθυπουργό αν δεν υπάρχει η προεργασία, ήταν το θέμα της συνέχισης λειτουργίας του ΑΕΙΣ Μελίτης. Και σε αυτό το θέμα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είμαστε όμως σε έναν καλό δρόμο και από ό,τι φαίνεται στο τέλος θα τα καταφέρουμε, ώστε και μετά το 23
να εξακολουθεί να λειτουργεί ο σταθμός της Μελίτης και να απασχολεί τα 100-150 άτομα, συν πολλαπλασιαστικά όλους τους υπόλοιπους, όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα τα οποία έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τη λειτουργία. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, ήταν μια, εκτιμώ ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη συνάντηση σε σχέση με τον Πρωθυπουργό. Πολύ σύντομα, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, θα έχουμε πολύ θετικές ανακοινώσεις σε πάρα πολλά από αυτά τα οποία ήδη σήμερα σας αναφέρω και για τα οποία επαναλαμβάνω ότι δουλεύω 1,5 χρόνο. Είναι θέματα τα οποία βλέπουμε και ξαναβλέπουμε και ξαναβλέπουμε και με τους υπουργούς και με τους τεχνοκράτες και με τους γενικούς γραμματείς, για να φτάσουμε στο σημείο να ανακοινωθούν και να μπούμε στη διαδικασία των δημοκρατήσεων. Οπότε τότε θα πούμε ότι πράγματι είναι δρομολογημένη πλέον και η ολοκλήρωση της υλοποίησής τους. Βλέπετε ότι περάσαμε μέσα από ανέμους και από θύελλες και από τρικυμίες, όπως είναι ο κορονοϊός, οικονομικές κρίσεις. Παρόλα τα αυτά, με συστηματική δουλειά, με συνεργασία προσωπικά δική μου με όλους τους φορείς, με τη συνάδελφη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, με τους τρεις δημάρχους, με τους δύο αντιπεριφερειάρχες, με τον Περιφερειάρχη και με όλους τους εκπροσώπους, κατά περίπτωση θεσμικούς ή όχι, για το Πανεπιστήμιο, με τους αγρότες, με τους πάντες, στα επόμενα 2 χρόνια, σε πολύ σημαντικά διαστήματα, ανατακτά διαστήματα, θα έχουμε ευχάριστες ανακοινώσεις και σε εθνικό επίπεδο, αλλά κυρίως για τον νομό Φλόρινας που μας ενδιαφέρει. Να καλωσορίσουμε τώρα στο δελτίο μας τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Καστοριά, Σπύρο Παρίση. Κύριε Παρίση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Παρίση, ακούσαμε πριν από λίγη ώρα τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας να ανακοινώνει πως από τη Δευτέρα ξεκινούν και πάλι τα διαζώσεις μαθήματα, γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Ήδη τα λύκεια εδώ και αρκετές εβδομάδες λειτουργούν κανονικά, με κάποιες αλλαγές τις οποίες θα τις δούμε και στη συνέχεια της συζήτησής μας. Πάμε να δούμε τώρα λίγο για τα γυμνάσια. Πώς θα γίνει η επανεκκίνηση των μαθημάτων, με ποια μέτρα? Η αλήθεια είναι ότι θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και με τα λύκια λίγο πολύ. Self-test ουσιαστικά είναι μόνη η διαφορά. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε ξεκινάμε από την Κυριακή το βράδυ πάλι με τα self-test για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Και συνεχίζουμε με το ίδιο. Τα υπόλοιπα μέτρα φυσικά συνεχίζουν να υπάρχουν όσον αφορά τη μάσκα, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στο χώρο και το γενικότερα διαφορετικά διαλύματα μεταξύ των τάξεων, όλα αυτά τα οποία ισχύουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με την πρόσθεση των self-test και φυσικά ένα κομμάτι εμβολιασμών που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην εκπαιδευτική κοινότητα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Όσον αφορά το να πιάσουμε λίγο τα self-test για αρχή, κατά τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν εντοπιστεί κάποια θετικά τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς? Στην Καστοριά ήταν πολύ μικρός ο αριθμός, η αλήθεια είναι αυτή. Φυσικά υπήρχαν κρούσματα στη συνέχεια, είδαμε ότι κλείσανε τμήματα σε διάφορα λύκεια της, τμήματα σε διάφορα σχολεία της περιοχής, λύκεια της περιοχής. Okay. Αλλά ο αριθμός ήταν γενικά μικρός σε σχέση με τον γενικότερο που ακούστηκε. Αλλά το περίεργο ήταν ότι τουλάχιστον στο πανελλαδικό κομμάτι, ενώ ακούγαμε την πρώτη μέρα των self-test τους αριθμούς οι οποίοι βγαίνανε, τις επόμενες μέρες αυτό το πανελλαδικό στοιχείο χάθηκε λίγο πολύ. Στην Καστοριά όμως υπήρχαν λίγα κρούσματα και λίγα τμήματα που κλείσανε, η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω κάποια διαδικαστικά θέματα. Εάν κάποιος εκπαιδευτικός αρνηθεί να κάνει το διαγνωστικό τεστ, τι θα συμβεί, κύριε Παρίση? Η αλήθεια είναι, αρχικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει συνάδελφος ο οποίος έχει αρνηθεί ή πρόκειται να αρνηθεί, τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα όσον αφορά την δευτεροβάθμια. Okay. Αυτό που το ίδιο συμβαίνει και για τους μαθητές φυσικά, έτσι δεν είχαμε τουλάχιστον στην περιοχή μας κάτι τέτοιο, και νομίζω πως αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε
σε όλους τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ότι έχουν δείξει ένα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης στην αντιμετώπιση της πανδημίας και το πώς λειτουργούμε μέσα στα σχολεία. Με μηδενική υποστήριξη ουσιαστικά από την κυβέρνηση, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Από την άλλη, να πούμε, γιατί άκουγα σήμερα κιόλας στην Υφυπουργό, την κυρία Μακρύ, ότι αναφορά στους εκπαιδευτικούς και γενικότερα στους δημοσίους υπαλλήλους που αφορά το self-test, ότι σε περίπτωση άρνησης θα υπάρχουν μέτρα που θα ξεκινάνε από την επίπληξη και μπορεί να φτάνουν και μέχρι την αποπομπή. Αυτό θα έχει να κάνει φυσικά με την εφαρμογή του Πειθαρχικού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ό,τι θα αποφασίσει. Νομίζω δεν θα φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον όταν είναι μια διαδικασία η οποία ο έλεγχος της ουσιαστικά δεν υπάρχει. Τι θέλω να πω, ότι εμείς ζητούσαμε από πέρσι τέτοιον καιρό, θυμίζω, πρώτη η ΕΛΜΕ Καστοριά ζητούσε μαζικά τεστ στην εκπαιδευτική κοινότητα, δεδομένης της ιδιαιτερότητας που είχε η περιοχή εδώ πέρα. Αυτό ήρθε με καθυστέρηση 13 μηνών σχεδόν όσον αφορά την εκπαίδευση και μέσω των self-test, κάτι το οποίο εμείς δεν το βλέπαμε έτσι. Θέλαμε την ευθύνη ουσιαστικά των τεστ να την έχει ο ΕΟΔΗ γενικότερα. Εδώ βλέπετε τώρα ότι πάλι μεταφέρεται στο κομμάτι της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή ο καθένας κάνει το τεστ του, δηλώνει. Τώρα το πώς ελέγχεται, το τι δηλώνει και αυτό, ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι το να φτάσει από εκεί, ενώ δεν υπάρχει έλεγχος στο τι δηλώνεται, πώς δηλώνεται και τελικά να υπάρχει και μία ποινή, νομίζω λίγο είναι... δεν υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ του ενός και του άλλου. Για τις κυρώσεις προς τους μαθητές, κύριε Παρίσι, δηλαδή αν κάποιος μαθητής έρθει τη Δευτέρα χωρίς το τεστ ή την Πέμπτη, Παρασκευή μάλλον, γιατί θα γίνεται την Πέμπτη το τεστ. Θα μπορεί να μπει στην... Τετάρτη το βράδυ για την Πέμπτη πρωί. Κυριακή βράδυ δηλαδή και Τετάρτη βράδυ. Τετάρτη βράδυ ουσιαστικά. Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να κάνει το self-test. Σε περίπτωση λοιπόν που για τον ΑΒ λόγο δεν το πραγματοποιήσει και δεν φέρει μαζί του την βεβαίωση, τι θα γίνει, θα αποβληθεί από την αίθουσα, θα παρακολουθήσει μέσω... Η διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής δεν φέρνει μία βεβαίωση, πηγαίνει στον χώρο που έχει δημιουργηθεί πλέον στα σχολεία, ο χώρος η αίθουσα COVID όπως τη λέμε, ενημερώνονται οι γονείς για να έρθουν να παραλάβουν το παιδί και... Συνήθως είναι, μιλάμε για ανήλικο παιδί σε αυτή την περίπτωση, αν και υπάρχουν και ενήλικες στα σχολεία μας της δευτεροβάθμιας. Οπότε, αφού ενημερωθούν οι γονείς ή οι κηδεμόνες και δοθούν οι απαραίτητες συστάσεις, και ο μαθητής παίρνει απουσίες. Αλλά νομίζω και τουλάχιστον στην περιοχή της Καστοριάς, στο ΠΙΣΔΕ Καστοριάς, δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις και δεν νομίζω ότι θα εμφανιστούν. Το ελπίζουμε αυτό, κύριε Παρίσι, διότι τώρα μιλούσαμε για τα λύκεια, ανοίγουν περισσότερες τάξεις, 6 τάξεις στο δημοτικό, 3 τάξεις γυμνασίου, πολύ περισσότεροι μαθητές. Εμείς ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Το self-test είναι υποχρεωτικό, να το τονίσουμε αυτό για ακόμα μία φορά και αφορά κυρίως τους ασυμπτωματικούς που νοσούν από τον κορονοϊό και είναι ένα σημαντικό μέτρο προφύλαξης εάν φυσικά γίνει σωστά το τεστ. Είναι ένα μέτρο, είναι ένα επικουρικό μέτρο όμως. Εμείς δεν το βάζουμε ως δεν λύνει το πρόβλημα και όλα αυτά τα οποία έχουμε θέσει σαν αντιμετώπιση της πανδημίας μέσα στο σχολείο. Είναι ένα επικουρικό μέτρο, είναι στην σωστή κατεύθυνση. Το ζητήσαμε, είπαμε, με διαφορετικό σκεπτικό το είχαμε εμείς και λογική, όχι με τη μορφή του self-test, αλλά προφανώς και το αποδεχόμαστε και συνεχίζουμε με αυτό. Μάλιστα. Όσον τώρα αφορά την εμβολιαστική κάλυψη των εκπαιδευτικών, κύριε Παρίσι, είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά ότι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εμβολιαστούν με τα αδιάθετα εμβόλια. Είχαν δείξει αρκετό ενδιαφέρον και εσείς ο ίδιος είχατε δείξει, αλλά και πολλοί συνάδελφοί σας. Έτσι ακριβώς είναι. Υπήρχε μεγάλη κάλυψη στο κομμάτι των αδιάθετων. Αυτό είχε ξεκινήσει πριν να ανοίξει η πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει περάσει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα που είχε δηλώσει για τις αδιάθετες δόσεις στην δεύτερη δόση του εμβολίου και νομίζω μέσα σε 2 εβδομάδες ενδεχομένως και να ολοκληρωθεί έτσι πως το υπολογίζω. Οπότε αυτοί που είχαν δηλώσει μέσα από τις αδιάθετες δόσεις θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
στις δύο επόμενες εβδομάδες. Αυτή είναι μια πολύ καλή εικόνα, η αλήθεια είναι, που έχουμε στην Καστοριά, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η πληροφόρηση που έχω από μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εκεί είναι πολύ πιο αργή η διαδικασία. Ηλικιακά δηλαδή βρίσκονται ακόμα, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν και με το ηλικιακό κομμάτι προηγούνταν πάντα αυτοί που ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία. Νομίζω είναι κινείται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, στη δεκαετία του 70, στους γεννηθείς την δεκαετία 70, ενώ φανταστείτε ότι στην Καστοριά έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία όσων είχαν δηλώσει. Μάλιστα. Εσείς έχετε εμβολιαστεί, κύριε Παρίση? Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα έκανα και την δεύτερη δόση του εμβολίου, οπότε έχω τελειώσει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση με το κομμάτι του εμβολιασμού. Μάλιστα, και από ό,τι μας είπατε και εσείς, πολλοί συνάδελφοί σας και εσείς ο ίδιος, αλλά και πολλοί συνάδελφοί σας έχετε εμβολιαστεί και ελπίζουμε σιγά σιγά να μην ξαναδούμε τηλεκπαίδευση να γίνονται μάλλον τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, διότι είναι πολύ δύσκολο και για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους μαθητές, οι οποίοι, κύριε Παρίση, βαδίζουν ολοταχώς για τις πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν περίπου σε ένα μήνα από τώρα και συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και στις 15 Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια. Πώς είναι τώρα η κατάσταση? Τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς? Υπάρχει το άγχος, υπάρχει αγωνία? Ποια είναι η κατάσταση? Η αλήθεια είναι αυτή, όταν ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι της διδασκαλίας φέτος έχει γίνει μέσα από την τηλεεκπαίδευση, τα παιδιά αυτά, η αλήθεια είναι ότι φεύγουν με ένα έλλειμμα. Η διδασκαλία μέσα στην τάξη, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί, πόσο μάλλον με την τηλεεκπαίδευση. Οπότε σίγουρα τα παιδιά δεν πηγαίνουν με το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσαν να πάνε σε μια διαδικασία πανελλαδικών εξετάσεων. Μπορεί να έχει μειωθεί η ύλη, αλλά νομίζω το κομμάτι και το ψυχολογικό φυσικά, αλλά και το γνωστικό είναι πολύ σημαντικά και έχει επιβαρύνει κυρίως τους μαθητές, αλλά και εμάς η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Τώρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις, δηλαδή θα μειωθεί η ύλη, πώς θα λειτουργήσει το όλο σύστημα? Η ύλη έχει μειωθεί. Ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει, δεν θα γίνει κάποια αλλαγή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Απλώς τώρα πηγαίνουμε, υποθέτω ότι χωρίς να έχουν βγει ακόμα οι απαραίτητες οδηγίες, θα κινηθούμε με το μοντέλο που κινηθήκαμε πέρσι, δηλαδή με τον αριθμό των μαθητών μέσα στις τάξεις, τις μάσκες που φορούσαν οι εκπαιδευτικοί και όλο αυτό το μοντέλο. Κάπως έτσι υποθέτω θα λειτουργήσουμε. Σίγουρα θέλει την προσοχή. Οι μαθητές έχουν το άγχος των εξετάσεων και ταυτόχρονα φανταστείτε τον μαθητή που έχει ένα επιπλέον άγχος μην συμβεί και ουσιαστικά κολλήσει τον ιό, οπότε καταλαβαίνετε, ή κάποιος από την οικογένεια και αναγκαστεί να μείνει σε καραντίνα ή να νοσήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κόπη τουλάχιστον από αυτή τη χρονιά, πόσο μάλλον όλο και των προηγούμενων ετών, να μετατίθενται σε μια επόμενη εξεταστική του Σεπτεμβρίου που είναι οι επαναληπτικές. Πραγματικά, κύριε Παρίση, αυτό με συγχωρείτε για την διακοπή, αλλά είναι κάτι το οποίο τόσο εγώ όσο και αρκετός κόσμος, φαντάζομαι, δεν το είχε σκεφτεί. Δηλαδή, εάν ένας μαθητής, ο οποίος δίνει επαναληπτικές εξετάσεις, νοσήσει από κορονοϊό, αυτομάτως χάνει το δικαίωμα να εξεταστεί, δηλαδή δεν θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη, ίσως έναν απομονωμένο χώρο μόνος του να δώσει εξετάσεις, γιατί μιλάμε για ένα χρόνο από τη ζωή του παιδιού? Δεν νομίζω πως θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε κάποια τέτοια εικόνα. Το πιο πιθανό είναι να πάει στις επαναληπτικές του Σεπτέμβρη πλέον, γιατί από πέρσι οι επαναληπτικές εξετάσεις έχουν μεταφερθεί τον Σεπτέμβρη και όχι 10-15 μέρες μετά από τις πρώτες πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε θα μεταθέσει το άγχος του για άλλους 3 μήνες ουσιαστικά περίπου. Τώρα φυσικά να υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη δεν νομίζω, η αλήθεια είναι αυτό που είπατε, σε κάποιον ξεχωριστό χώρο, γιατί ένα παιδί που νοσεί μπορεί να νοσεί, οπότε και τα συμπτώματα μπορεί να μην του επιτρέπουν να
Ναι. Εξεταστεί φυσικά. Μάλιστα, οπότε πολύ προσοχή και στους Οπότε οι μαθητές μαθητές... και στους γονείς τους, προκειμένου να μην χάσουν την διαδικασία των εξετάσεων. Κύριε Παρίση, συνεχίζοντας την συζήτησή μας, πώς θα κλείσει η χρονιά του 2020, σχολική χρονιά 2020-2021 για τα σχόλια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αν θα υπάρξουν αλλαγές σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας μας, όσον αφορά την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι θα το κάνουμε τον απολογισμό στο τέλος. Έχουμε ακόμα 2 μήνες περίπου που εμείς θα είμαστε στα σχολεία, έτσι για οι μαθητές λίγο λιγότερο. Θα γίνει ο απολογισμός. Δυστυχώς η εικόνα δεν είναι καλή. Είμαστε 14 μήνες εν μέσω πανδημίας και λειτουργίας των σχολείων. Δείχνει ότι δεν διδαχτήκαμε τίποτα από το πέρσινο lockdown που βιώσαμε ουσιαστικά τον Απρίλιο και τον Μάρτιο και Απρίλιο φυσικά. Δεν προετοιμαστήκαμε, αυτό ήταν το βασικό. Ενώ λέγαμε ότι θέλαμε να κερδίσουμε χρόνο, δεν κερδίσαμε χρόνο ουσιαστικά. Νομίζω γενικότερα, αλλά και κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης. Και αντιθέτως είδαμε να παίρνονται και αποφάσεις και να βγαίνουν νομοσχέδια που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Φανταστείτε τώρα οι μαθητές αυτοί, οι οποίοι έχουν βιώσει όλη αυτή η κατάσταση τηλεεκπαίδευσης μέσω της πανδημίας και ξαφνικά τον Δεκέμβρη με ένα νομοσχέδιο τον Γενάρη να σου έρχεται και μια ελάχιστη βάση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Έχουμε πει εξ αρχής ότι χωρίς να βάζω καν μέσα το κομμάτι της πανδημίας, ότι εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την βάση εισαγωγής, την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έχουμε συζητήσει αρκετά για το θέμα, νομίζω και σαν δευτεροβάθμια αλλά και σαν τριτοβάθμια ότι θα ελαττωθούν οι εισακταίοι ουσιαστικά σε ένα ποσοστό που θα φτάνει το 20 με 30% ανάλογα με την περίπτωση. Θα κλείσουν τμήματα, θα κλείσουν σχολές, οπότε οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές και στο κομμάτι των μαθητών που θέλουν να εισακθούν αλλά και των πανεπιστημίων. Πόσο μάλλον όταν αυτό σας έρχεται βία ουσιαστικά μέσα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και θα εφαρμοστεί για κάποιον που ξεκίνησε κάπως διαφορετικά και με μια διαφορετική λογική. Έτσι. Οπότε ένα από τα αιτήματα αυτή τη στιγμή το οποίο συζητάμε είναι η κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής. Εμείς λέμε διαπαντός, όχι μόνο φέτος εξαιτίας της πανδημίας, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ένα τέτοιο ταξικό κόσκινο ουσιαστικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία ξέρουμε ποια συμφέροντα εξυπηρετεί και δεν είναι τίποτα άλλο από αυτά των κολεγίων, των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των σχολαρχών και όλων αυτών. Μάλιστα, κύριε Παρίση, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και κατά το παρελθόν, νομίζω, είχε υποθεί να υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια, κάτι το οποίο, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, δεν πέτυχε. Οπότε και τώρα, μήπως μείνει απλώς προσυζήτηση. Έχει δεν, είναι μια καινούργια, δεν είναι μια καινούργια φόρμουλα. Ναι, έχει ψηφιστεί. Και κατά το παρελθόν είχε συζητηθεί εκτενώς αυτό και τελικά ποτέ δεν λειτουργήσε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εφαρμόστηκε η βάση του 10, η βάση του 9. Και δεν λειτουργήσε. Ναι. Και δεν λειτουργήσε. Αυτό λέμε, ότι δεν λειτουργεί. Αυτός ο οποίος θα καθορίσει τη βάση είναι αυτός που θέτει τα θέματα. Έτσι είναι η βάνα. Ο ανάλογος πώς θα ανοίξει τη βάνα και τόσο νερό θα τρέξει. Έτσι είναι και εκεί. Αν βάλεις πολύ δύσκολα θέματα, προφανώς οι βάσεις θα πέσουν και θα πέσουν δραματικά. Αν μου ζητήσετε να βάλω πολύ δύσκολα θέματα στη χημεία, θα περάσουν στην ιατρική όχι με 19 και 20, θα περάσουν με 17. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες όταν προσπαθούν να διεκδικήσουν κάποιες θέσεις. Έχουν την ίδια πρόσβαση στη γνώση. Μεγάλο κομμάτι. Μιλάμε, έχουν όλη την ίδια δυνατότητα να πηγαίνουν στα φροντιστήρια. Και φυσικά είναι και το τι τελικά ζητάμε και το πώς προσπαθούμε να παραδώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι πελατών, γιατί έτσι ονομάζουν τους μαθητές κάποιοι, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέλω να πω ότι αυτός ο οποίος κόβεται από την ελάχιστη βάση εισαγωγής ή την οποιαδήποτε βάση. Η βάση αυτή δεν ισχύει για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εκεί απλώς πληρώνει και πηγαίνει στη σχολή. Οπότε
καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο άκερο αυτός που δεν μπορεί, δεν είναι ικανός για το δημόσιο πανεπιστήμιο, είναι ικανός για το ιδιωτικό, γιατί θα πληρώσει απλώς. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παρίση. Καταρχάς, αυτό που είπατε εσείς είναι πολύ ορθό, ότι οι ίδιοι μαθητές, ανάλογα με το πώς θα γράψουν, διαμορφώνουν τις βάσεις. Αν είναι τα θέματα πολύ δύσκολα, οι βάσεις θα πέσουν, με αποτέλεσμα να μείνουν πολλοί μαθητές εκτός. Τώρα, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν λόγω του συστήματος να εισαχθούν στη σχολή την οποία επιθυμούν, λογικό επόμενο είναι αυτοί που διαθέτουν την οικονομική ευχέρεια να στραφούν προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά κολέγια. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Έτσι να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αναγνωρίσει ουσιαστικά επαγγελματικά δικαιώματα σε κολέγια, όταν έχει αναγνωρίσει την δυνατότητα να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς για τους εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα. Αυτό το συζητήσαμε πέρσι τον Γενάρη ουσιαστικά με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Όταν τον Δεκέμβρη έχει αλλάξει τα επαγγελματικά δικαιώματα στο κομμάτι της τεχνικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και εκεί πλέον δίνει τη δυνατότητα στα κολέγια να αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα, καταλαβαίνετε, από τη μία, ενώ δεν υπάρχει, δεν είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, προσπαθεί με έμεσο τρόπο να πετύχει αυτό το οποίο δεν μπορεί μέσω της νομοθεσίας και μέσω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Μάλιστα, κύριε Παρίση, επειδή μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος, θα ήθελα κλείνοντας να μας αναφέρετε λίγο τι θα γίνει με τους διορισμούς για τη σχολική χρονιά 2021-2022, διότι φέτος έχουμε αριθμό ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, με αποτέλεσμα πολλές θέσεις να μείνουν κενές. Έτσι, θα προσπαθήσω σε ένα λεπτάκι να σας δώσω λίγο με αριθμούς. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ένα ενδιαφέρον οι αριθμοί. Φέτος έχουμε τις περισσότερες συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων 10-11 ετών που συζητάμε. Στην δευτεροβάθμια φτάνουν τις 3.700 συνταξιοδοτήσεις. Συνολικά τα τελευταία 11 χρόνια μιλάμε για 28.000 συνταξιοδοτήσεις στην δευτεροβάθμια επέδευση. Από αυτές έχουν καλυφθεί μόνο το 6%. Δηλαδή έχουμε το 6% προσλήψεων από αυτόν τον αριθμό. Περιμένουμε τις περιβόητες 10.500 προσλήψεις. Η κυβέρνηση πηγαίνει σε ένα μοντέλο, μάλλον να το σπάσει στη μέση σε 2 χρόνια, σε 5.250, αλλά αυτές αφορούν και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Ζητάμε τουλάχιστον οι μισές να είναι στη δευτεροβάθμια για να καλύψει αυτό το τεράστιο κομμάτι ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού που έχουμε. Τι θέλω να πω, κοιτάξτε λίγο χαρακτηριστικά. Το 2010 το 8% του εκπαιδευτικού δυναμικού ήταν από αναπληρωτές, το 2015-2016 έγινε 14% και το 2020-2021 έγινε 26%. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το 1 τέταρτο του εκπαιδευτικού δυναμικού είναι αναπληρωτές. Πάμε δηλαδή ουσιαστικά σε μια άρση της μονιμότητας, σε ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας στην εκπαίδευση. Και αυτό είναι μια γενικότερη οδηγία ουσιαστικά του ΟΣΑ. Αυτή είναι η κατάσταση. Το αίτημά μας είναι άμεσα όλοι οι διορισμοί, οι 10.500, και αμέσως διαγωνισμός για επιπλέον προσλήψεις και διορισμούς να καλυφθούν όλα και τα πάρα πολλά κενά τα οποία υπάρχουν. Φέτος στη δευτεροβάθμια είχαμε 15.000 αναπληρωτές, 44.000 συνολικά οι αναπληρωτές σε όλη την εκπαίδευση. Τόσοι λείπουν από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Μάλιστα. Κύριε Παρίση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας μεταφέρατε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα, προκειμένου να μας ενημερώσετε για το πώς κύλησε η πρώτη εβδομάδα του ανοίγματος των γυμνασίων. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.